Αφού κάτι. Υπάρχει ανάρτηση. Να σου πω κάτι. Εδώ δεν νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης δεν έχει 2-3 χιλιάρικα. Όποιος δεν είναι θέμα θεματικό. Είναι όμως μια καταδίκη ηθική περισσότερο ότι εγώ δικαιώθηκα ότι με έβριτσες. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν, ο οποίος πραγματικά χρησιμοποιεί ένα τέτοιο τρόπο διαλόγου πολλές φορές, ακραίο. Θέλει να σου πει ότι αυτό δεν ήταν βρισιά, μπορεί να ήταν ένα πολιτικό σχόλιο. Αλλά είναι ήταν πολύ έσχρο. Είναι βρισιά, σου λέει ότι θα... κάτι θα... Και κάνει και αναφορά στην περίοδο της φυλάξης, που θέλει ουσιαστικά όχι να μικρύνει το ποσό. Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι απέναντι σε μια μητέρα. Να ανατρέψει την απόφαση θέλει στο εφετείο. Ο Πολάκης δεν κάνει έφεση. Σεξιστικό. Άντε πάλι. Με ρωτάτε κάτι και θέλω να σα απαντήσω. Χωρίς να θέλω να πει. Να μην μιλήσουμε κι εμείς, Δεν είμαστε εδώ για να μετράμε τις λέξεις μας. Όχι, δεν λέω αυτό, Γιώργο μου. Θέλω να κάνω τέτοιο... κι εγώ ένα σχόλιο και δεν με αφήνεις να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τώρα αλήθεια μου το κάνεις σήμερα αυτό πάλι. Ότι δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ήθελα να πω προηγουμένως γιατί με παίρνετε την υπόθεση στην άλλη. Ότι τι. Θες να γυρίσω την υπόθεση στην άλλη τώρα. Ξέρεις, εδώ δεν είμαστε. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Γιώργο. Είμαστε μια εκπομπή. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Γιώργο. Εδώ είμαστε μια εκπομπή που πραγματικά. Να κάνουμε ένα σχόλιο για την κυρία Τσοχατζοπούλου. Το πρώτο πράγμα είναι το ρεπορτάζ που κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να μιλάμε όλοι σε όλα. Είναι σημαντικό για την κυρία Τσοχατζοπούλου. Πες μου. Το 2017 ο κύριος Πολάκης, εκτός από την ανάρτηση τη χιδέα που είχε κάνει, είχε ανεβάσει και μια φωτογραφία της κυρίας Τσοχατζοπούλου, η οποία στρέφεται στους δημοσιογράφους με πολύ συγκεκριμένη χειρονομία. Και μάλιστα τότε είχε αναφέρει και για την περίοδο της φυλάκησης, λέγοντας ότι έτσι χαιρετά στο Λαουτζίκο. Okay. Ήταν ένα σχόλιο σεξιστικό. Μισογυνίστικο απέναντι σε μια μητέρα που είχε περάσει εγώ, κάποια λοιπόν, πράγματα. Εγώ λοιπόν άλλο πάω να πω χωρίς να περασπιστώ τον Πολάκη. Τότε. Λέω το εξής, ότι ο Πολάκης γιατί κάνει έφεση. Όχι για να μικρύνει το ποσό από τα 2.000 στο ένα, δεν τον ενδιαφέρει. Απλώς για να αθώθει, έστω να πιστεύει, ώστε να μην υπάρχει συμβολικά να μην υπάρχει στην πλάτη του μια καταδίκη. Αυτό και είναι. Τότε δεν είναι το ποσό. Είχε στείλει ο Άκης Τσοχατζόπουλος τον Τσίπρα και τον είχε αποκαλέσει τον κύριο Πολάκη άνανδρο, χυδαίο υβριστή. Και είχε απαντήσει τότε και ο ίδιος ο κύριος Πολάκης στον Άκη Τσοχατζόπουλο, αποκαλώντας τον. Ωραία. Άρα δεν ήθελες να πεις τη γνώμη σου. Με τον ίδιο χιδαίο τρόπο. Με τον ίδιο χιδαίο τρόπο. Ήθελες να συνεισφέρεις στο ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε. Αφού ξέρεις. Και ρεπορτάζ και άποψη.